Καλημέρα και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα νέο βλογάκι. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς τα περνάτε εσείς? Είναι νωρίς, πίνω το καφεδάκι μου ακόμα. Σήμερα θέλω να μαζέψω τα χαλιά. Θέλω να βάψω τα μαλλιά μου γιατί εμφανιστήκανε πάλι άσπρες τρίχες. Και την προηγούμενη φορά που το έβαψα είχα πάρει μια λάθος βαφή. Την πήρα πολύ ανοιχτή και δυστυχώς μου φαίνονταν εδώ, ήταν πολύ εδώ που μου είχε μεγαλώσει το μαλλί ήταν πολύ ανοιχτό και εδώ ήταν πολύ πιο σκούρο, οπότε δεν μου άρεσε πολύ, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δεν είδα καλά τι αγόρασα, τέλος πάντων. Και τώρα πήρα πάλι μαύρη βαφή, γιατί συνήθως εγώ το βάφω μαύρο. Και αυτά, θα βάψουμε τα μαλλιά, θα μαζέψουμε τα χαλιά, θα μαγειρέψουμε, τέτοια πράγματα. Εσείς πώς τα περνάτε, τι δουλειές κάνετε, έχετε μαζέψει τα χαλιά? Πιστεύω πως αργήσαμε φέτος, ναι, γιατί πέρσι τα μαζέψαμε πολύ πιο νωρίς. Θυμάμαι ήδη στα γενέθλια του Αλέξανδρου που ήταν 22 Μαΐου, τα είχα μαζέψει ήδη, δεν είχα χαλιά. Και θα τα μαζέψω, γιατί σήμερα θα έρθουν να μας βάλουν και το air condition, επιτέλους, ναι, όπως σας είχα πει. Αυτό το σπίτι δεν έχει air condition. Οπότε σήμερα το απόγευμα θα έρθει να μας το βάλει, οπότε θα μαζέψω και το χαλί να είναι έτοιμο, να τα στείλουμε για πλύσιμο. Θα τα στείλω αυτό από το σαλόνι και τα χαλιά από το υπνοδωμάτιο του παιδιών και από το δικό μας δεν θα το στείλω γιατί θέλω να πάρουμε άλλο σε εμάς ή θα πάρουμε άλλο να βάλουμε στο σαλόνι και να βάλουμε αυτό που έχουμε στο σαλόνι στο υπνοδωμάτιο ή ανάλογα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ας πούμε, μία από αυτές τις μέρες θα πάμε να πάρουμε και άλλο καναπέ. Εντάξει, πολύ μας κράτησε αυτό, να πω τα πολύ. 3 χρόνια το έχουμε τώρα, από τότε που μένουμε εδώ. Αλλά έχει ψιλοχαλάσει, είναι πολύ πιο μικρό από αυτό που χρειαζόμαστε εμείς. Έτσι και λέω, εντάξει, δεν μας χωράει και πολύ μεγάλος καναπές εδώ που μένουμε. Αυτό το πήραμε όταν μετακομίσαμε εδώ, όταν ήρθαμε... Εντάξει, όταν... Μετακομίσαμε από τη Σαντορίνη, δεν φέραμε όλα τα πράγματα, ήταν πάρα πολλά. Κάποια τα αφήσαμε και όπως ήταν τραπεζαρία, καρέκλες, το υπνοδωμάτιο, το αφήσαμε εκεί, κρεβάτι και αυτά. Ναι, τα χαρίσαμε εκεί σε κάποιον, ναι. Και ήρθαμε εδώ με λίγα πράγματα και αυτό, όταν ήρθαμε πήραμε ψυγείο, άλλο τηλεόραση στο σπίτι, καναπέ, τα κρεβατάκια στο υπνοδωμάτιο του παιδιών. Απλά επειδή όταν ήρθαμε ήδη είχαμε χαλάσει και πάρα πολλά λεφτά, είχαμε ξεκινήσει και λογοθεραπείες, λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, οπότε δεν είχαμε πολλά λεφτά ώστε να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό καναπές και αυτό το πήραμε νομίζω 400 ευρώ. Ναι. Και κράτησε για 400 ευρώ ακριβώς, μα έχει ψιλοχαλάσει. Οπότε θα πάμε να... Έχουμε πάει στο Practiker και έχουμε δει ένα πάρα πολύ ωραίο καναπές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα πάμε να το παραγγείλουμε, να το πάρουμε. Θέλουμε να πάρουμε και μια καρέκλα ή πολυθρόνα, κάτι τέτοιο. Πολυθρόνα δεν νομίζω να μας χωρέσει, αλλά μια καρέκλα έτσι ωραίο για το σαλόνι. Και αυτά, οπότε να μαζέψω τα χαλιά. Μέχρι να έρθει ο δικός μου από τη δουλειά, γιατί θα έρθει μετά, θα έρθει και αυτός να μας βάλει το air condition. Έχω βάλει ήδη το κοτόπουλο να βράσει στη χύτρα, το έχω κλείσει, πάω να το ανοίξω, να βγάλω το κοτόπουλο, να βάλω και τα λαχανικά μέσα, να έχουμε μια σουπίτσα σήμερα. Και μετά να πάω να βάψω και τα μαλλιά μου επιτέλους. Εσύ πώς είσαι, Αλέξανδρε? Καλά. Καλά, αγάπη μου.
Η σούπα μου είναι σχεδόν έτοιμη. Έχω βάλει διάφορα λαχανικά. Έχω βάλει καρότο, κρεμμύδι, κολοκύθι, σελινόριζο. Έχω βάλει το ριζάκι μου, το κοτόπουλο το έχω βγάλει. Θέλει 2 λεπτάκια ακόμα. Θα βάλω και λεμονάκι και είμαστε έτοιμοι. Ωραία, τελείωσε και το φαγητό. Έχω μαζέψει και τα χαλιά από το υπνοδωμάτιό μας και στο σαλόνι. Στο παιδικό δωμάτιο θέλω να τα αφήσω λίγο ακόμα, μέχρι να πάρω τηλέφωνο, μέχρι να έρθουν να τα πάρουν. Θα τα αφήσουν μέχρι τότε, γιατί αυτοί ακόμα παίζουν κάτω και αυτά. Οπότε 2-3-5 μερούλες το πολύ θα το αφήσω. Εδώ πέρα απλά μάζεψα το χαλί, σκούπισα, σουγάρισα. Δεν τα ξεσχονίσω ακόμα, γιατί σας έχω πει το απόγευμα, θα έρθει να μας βάλει το air condition, οπότε σίγουρα θα ξαναγίνει κάτι. Οπότε τα πολλά πολλά λογικά θα κάνω το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Απλά ήθελα να μαζέψω το χαλί, να μπορεί να περάσει ο άνθρωπος, να κάνει τη δουλειά του και αυτά. Έτσι κι αλλιώς είχα σκοπό να τα μαζέψω, όχι σήμερα, αλλά επειδή έρχεται σήμερα, έλεγα να τα μαζέψω από σήμερα, να μην είμαστε κάτσε, μην πατάς, μην το ένα με το άλλο. Οπότε τα έβγαλα και αυτά. Τώρα πάμε να βάψουμε τα μαλλιά μου. Ωραία, να ετοιμάσω τη... Μου αρέσει ότι είναι πανεύκολο να βάψεις τα μαλλιά σου σπίτι με τη L'Oréal. Οπότε αυτό τι είναι, αυτό είναι μάσχα για μετά. Αυτό παίρνει εδώ και αυτό είναι το σαμπουάν. Οπότε ανοίγω αυτό. Να ανοίξουμε και αυτό, να το βάλω μέσα. Το ανακατεύω τώρα πολύ καλά. Έχω, ούτε εγώ που θυμάμαι, έχω αρκετό καιρό να είμαι έτσι, να είναι έντονο μαύρο το μαλλί μου. Θα μου φανεί κάπως στην αρχή μέχρι να το συνηθίσω. Να δούμε. Αλλά ανακατεύω πολύ καλά. Πιστεύω πως είναι εντάξει. Τώρα θέλω απλά να βάλω λίγο κρεμούλα γύρω-γύρω από εδώ, ώστε να μην μου κολλήσει τόσο πολύ. Θα κολλήσει βέβαια, εννοείται αυτό. Απλά δεν θέλω να μου κολλήσει και πάρα πολύ, να μπορώ να το καθαρίσω λίγο πιο εύκολα. Εσείς βάφετε τα μαλλιά σας σπίτι ή πάτε σε κομμωτήριο? Εγώ έχω να πάω αρκετό καιρό κομμωτήριο. Τελευταία φορά πήγα 1,5 χρόνο πριν, που την έδωσε εμένα και έλεγα ότι θέλω μια αλλαγή. Και ήθελα να κάνω αντάβιες. Λοιπόν, και πάω, μου κάνει αντάβιες. Έχω δείξει φωτογραφία πώς θέλω να είμαι και αυτά. Παιδιά, και είχα γίνει πολύ ξανθιά. Δηλαδή, μου έχει κάνει τόσες έντονες και τόσες πολλές. Ήμουν πολύ περιέργη, πράγματι. Δεν μπορείτε να με φανταστείτε ξανθιά εμένα. Ήμουν πολύ... Δεν μου πάει καθόλου. Και μετά από μια εβδομάδα, βέβαια, ότι πήγα και πήρα βαφή και το έκανα μόνη μου με τα σπίτι, μαύρο πάλι. Αλλά τράβηξα ζόρι μετά για αρκετό καιρό, γιατί ξέρετε δεν είναι πολύ εύκολα η βαφή από το μαλλί μου από τη στιγμή που είχα κάνει αντάβιες, φαινότανε. Και γι' αυτό από εκεί ξεκίνησα να κόβω το μαλλί μου τόσο κοντά, γιατί το είχα πιο μακρύ. Αλλά είχε καεί κιόλας, πάμε τα γάντια. Έχω τελειώσει με την κρεμούλα. Ελπίζω να έβαλα καλά ώστε να μην γίνω μετά εντελώς χάλια. Βγάζουμε το καπάκι. Κάτσε εκεί, πέφτει. Και ξεκινάμε. Ναι. Πολύ θα προσπαθήσω να βάλω στις ρίζες, γιατί εδώ έχω το πρόβλημα και με άσπρες τρίχες και με την πιο ανοιχτό χρώμα. Ωραία, εδώ. Να. Και αυτά που σας έλεγα, είχα κάνει την αλλαγή μου. Ήθελα μια αλλαγή στο μαλλί. Είδα ότι τελικά δεν είμαι για αλλαγές. Και τελικά το χρώμα μου είναι σκούρο, μαύρο ή καστανό σκούρο. Αρκετές φορές το κάνω και καστανό σκούρο.
αλλά επειδή αυτή τη φορά ήταν αρκετό ανοιχτό πάνω και δεν μου άρεσε, ήθελα να πάρω ένα μαύρο απλά να συνέλθει λίγο. Και μετά την επόμενη φορά μπορώ να το κάνω ένα καστανό σκούρο, γιατί έτσι κι αλλιώς πιο πολύ στα μαύρο θα φανεί. Ωραία. Και ναι, έχω πάει σε κομμωτήρι σε αυτό, εντάξει, σαν τώρα είναι ασταμάτητα όλο τέτοιο. Και τώρα δεν είναι το θέμα, απλά τώρα επειδή έχω και τα παιδιά και μου είναι κουραστικό και άβολο, να το πω έτσι, να πάω κομμωτήριο. Και έτσι και αλλιώς τώρα εγώ δεν κάνω τίποτα, καμία αλλαγή και τέτοια άλλο. Εγώ μόνο να καλύψω τις τρίχες μου, τις άσπρες τρίχες και αυτά, οπότε αυτό είναι κάτι απλό και εύκολο και μπορώ να το κάνω και σπίτι μόνη μου. Λερώθηκα ήδη. Αλλά... ναι. Θα να βάλω και εδώ. Τελείωσα. Λέω να πάρω λίγο το πολύ πολύ από εδώ. Τώρα που είναι αρχή, δεν αρχίζει να μπει μέσα ήδη. Την τζάμπα κρέμες έχω βάλει, γιατί έχω γίνει χάλια. Και να πάρω κι άλλο τέτοιο. Έχετε κανένα μυστικό που να βγει πιο εύκολα? Είχα ακούσει ότι βγαίνει πολύ εύκολα και γρήγορα και με στάχτη από τσιγάρο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ βέβαια. Αλλά εγώ απλά βάζω τη κρέμα πριν και μετά με το Micellar Water προσπαθώ απλά να καθαρίσω τα πολλά πολλά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μου μείνει. Ωραία παιδιά, λούστικα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι πολύ μαύρο. Θα το στεγνώσω τώρα να δω και πώς είναι στεγνό. Αλλά ήδη αισθάνομαι ότι... αισθάνομαι καλύτερα. Αισθάνομαι ο εαυτός μου πάλι. Γιατί εγώ μια ζωή ήμουνα με μαύρο μαλλί. Οπότε πάμε να το στεγνώσουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, παιδιά. Είναι ένα έντονο μαύρο. Μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Αισθάνομαι πάλι ο εαυτός μου. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Φιλάκια, φιλάκια πολλά από εμάς και θα τα πούμε την επόμενη φορά.